Λες. Τώρα πάμε λίγο ναι. στα δικά σας. Σκαλιώντας αυτή την ναι. ημέρα κάποιες επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα, σκοντάψαμε πάνω και στη δική σας. Και γι' αυτό σας καλέσαμε, γι' αυτό σας κάλεσε χθες η Ειρήνη Γκέλη. Θέλουμε να δούμε ναι. λίγο τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Γιατί πολλοί μιλάμε για συνταξιούχους, για ασφαλιστικά και για αυτά. Αλλά εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εργάζεται. Και θέλουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί έξω να τους ακούσουμε. Πώς είναι τα πράγματα, πόσο αισιόδοξοι είστε, αν υπάρχουν και ποιες δυσκολίες υπάρχουν στο κομμάτι αυτό της παραγωγής κλπ. Κυριακίδη. Κοιτάξτε να δείτε, βασικά η δική μας αντίληψη είναι ότι στην κρίση που διανύουμε τώρα και αυτή είναι υπαρκτή, ότι αν απαντήσει κανείς με οργάνωση, νομίζω ξεπερνάει σε κάποιο μεγάλο βαθμό αυτό το πρόβλημα. Γιατί αν θα γίνουμε διψάσπιδες και εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι θα φέρουμε ακόμα πιο δύσκολη τα πράγματα στην κοινωνία, στους νέους κτλ. Εμείς είμαστε μια μονάδα με μια αρχή γέννησης από το 1950, είναι η τρίτη γενιά τώρα στην εταιρεία, τα στελέχη που διοικούν την εταιρεία αυτή, μπέλας, κρέας, παραδοσιακές φάρμες όπως εμφανίζονται και έχουν την εικόνα τα καταστήματά μας, τα πέντε στην Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είμαστε μια μονάδα, δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι, αλλά πάντως είμαστε στις πρώτες μονάδες τις καθετοποιημένες που ασχολούμεθα μόνο με ελληνικό κρέας. Μόνο με ελληνικό κρέας. Ναι, μόνο με ελληνικό κρέας. Υπάρχει ένας μύθος, ένας μύθος γι' αυτό. Εκεί βρήκα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αγαπητέ μου Κυριακή. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε, μα δεν μπορεί η Ελλάδα με δικές της παραγωγικές μονάδες να τα καταφέρει. Εσείς είστε ένα παράδειγμα μιας εταιρείας η οποία ασχολείται με ελληνικά προϊόντα. Μόνο με ελληνικό κρέας. Μόνο με ελληνικό κρέας. Τα καταστήματά μας, η εταιρεία που έχει πολλαπλά καταστήματα στην πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες επαρχιακές πόλεις όπως Λάρισα, Σέρες και τα λοιπά, λοιπόν, και απλώνει τα φτερά της και σε άλλες περιοχές, γιατί είναι καινοτόμη αυτή η προσπάθεια για να γίνει γνωστό στο καταναλωτικό κοινό ότι πρέπει να τρώει ελληνικό κρέας. Mm-hmm. Θα πρέπει να πω όμως εδώ ερίστον παρόδο ότι το κρέας δεν φτάνει το ελληνικό, δηλαδή η μεγαλύτερη ποσότητα κρέατος εισάγεται, το 80% του κρέατος εισάγεται. Αυτό όμως που είναι επιλείψιμο και πρέπει να το επισημαίνω στην εκπομπή σας και σας ευχαριστώ για πολλωστή φορά, είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος, δηλαδή όλοι χρησιμοποιούν, μιλούν με πρόσχημα ότι είναι ελληνικό κρέας αλλά πουλούν εισαγόμενο κρέας. Αυτό είναι κάτι που είναι μια αδυναμία των ελέγχων, των κρατικών ελέγχων, της διαχείρισης, εν πάση περιπτώσει, της κρατικής μηχανής, στο να εποπτεύουν πραγματικά το κρέας από ποια χώρα έχει προέλευση. Και πώς ξεγλιστρούν, κύριε Κυριακίδη, με το European Union, δηλαδή βάζουν το EU και το θεωρούν... Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ο Έλληνας διαθέτει αυτό το ταλέντο, έχει αυτή την ικανότητα να βρίσκει τους ελιγμούς και να προστατεύεται και να θωρακίζεται πίσω από αθέμητο ανταγωνισμό. Δυστυχώς είναι αυτή η χώρα μας, να μην αναλύσουμε την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα, γιατί την ξέρετε εσείς καλύτερα, μια που το επάγγελμά σας είναι εξειδικευμένο και ασχολείστε με τη δημοσιογραφία με τόση επιτυχία. Εγώ το επισημαίνω και το έχω επισημάνει για πολλωστή φορά σε διάφορες συνεντεύξεις που κατά καιρούς είχα την ευκαιρία και την τιμή να κάνω, προστατεύοντας πάντοτε τον Έλληνα παραγωγό, διότι όταν το κρέας εισάγεται 80%, ιδιαίτερα το μοσχαρίσιο, τι κάνει αυτή η πολιτεία για να θωρακίσει τον Έλληνα κτηνοτρόφο, να δώσει στην κίνητα τον Έλληνα κτηνοτρόφο, να υπερνικήσουμε αυτή τη δυσαναλογία μεταξύ εισαγόμενου και εντόπιου ελληνικού κρέατος. Το 80% σας λέω εισάγεται από το εξωτερικό. Είναι αυτό το πράγμα σε μια χώρα γεωργική που μπορεί να λέγεται και κτηνοτροφική, ένα πράγμα που μπορούμε να το ανεχθούμε, και όμως είναι υπαρκτό. Όλοι σφυρίζουν αδιάφορα πάνω σε αυτή την πρόκληση. Και μετά μιλάμε οικονομία, μετά μιλάμε ανεργία. Εγώ ζητώ να βρω προσωπικό σε αυτή την περίοδο κρίσης που βλέπετε πώς παραπέμπει η ανεργία. Προσπαθώ να βρω στελέχη να δημιουργήσουν καριέρα στην εταιρεία και δεν τα βρίσκω. Δεν τα βρίσκω, πόσο καταλαβαίνετε. Αλήθειες είναι. Και είναι μισή ώρα δρόμος από τη Θεσσαλονίκη. 3/4 δρόμος δεν από τα τη Θεσσαλονίκη η μονάδα. Έχω το μεγάλο πρόβλημα είναι εάν συμβεί το αναπάντεχο, που και αυτό συμβαίνει γιατί η ανθρώπινη διαχείριση είναι μια δύσκολη υπόθεση, να σταματήσω με πόνο ψυχής έναν εργαζόμενο, γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της εταιρείας, δεν μπορεί να κάνει ή χρησιμοποιεί πράγματα αλότρια προς τις υποχρεώσεις και τους χρηστούς και ηθικούς κανόνες.
δεν μπορώ να βρω μετά έναν άνθρωπο με εξαιρετικό. Να ρωτήσω, κύριε Κυριακίδη, κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ακούσει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει σε όλη την κεντρική Μακεδονία και στον Εύρο που εκπέμπουμε. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει να το ψάξουν λίγο παραπάνω, να δουν τι ευκαιρίες μπορεί να δίνονται από εκεί. Γιατί έχουμε καθίσει πολύ με σταυρωμένα τα χέρια, θεωρώντας ότι κάποια στιγμή θα κάποιο συγγενής, βουλευτής ή στέλεχος μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, μας τακτοποιήσει κάπου. Και αυτό πράγμα είναι αδιέξοδο και εφιαλτικό για τους νέους. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Στα καταστήματα που έχουν τη μεγαλύτερη δυναμικότητα στη Λάρισα, που έχουμε κοροπολία του κ. Βλαχοδήμου, έχω ζητήσει κατ' επανάληψη με ανακοινώσεις και μέσα από το Facebook και με τον τύπο που μας στήριξε κτλ., ο τοπικός τύπος, να βρούμε προσωπικό. Και όταν ήρθε μια κυρία, δεσποινίδα, δεν ξέρω γιατί, λοιπόν, μια κυρία γυναίκα να μου ζητήσει δουλειά, μου λέει ποιος είναι ο μισθός, αυτό που προβλέπεται από τον νόμο και κάποιο κίνητρο. Άλλο τότε προτιμώ να παίρνω, λέει, Ταμείο Ανεργίας. Γιατί υποβαθμίστηκε και το ημερομίσθιο, το ανειδικευτό εργάτη, έχει πέσει χαμηλά. Υπάρχει βέβαια μια αντίδραση. Αλλά κοντά, δηλαδή, επαναπαυόμαστε πίσω, χρησιμοποιούμε ασπίδα το Ταμείο Ανεργίας για να μην μπούμε στη δουλειά, γιατί μάθαμε να εισπράττουμε και για πόσο καιρό θα εισπράττουμε το Ταμείο Ανεργίας. Αυτή η αντίληψη πρέπει να εκπλήξει από τον Έλληνα το νέο. Mm-hmm. Πρέπει να ενεργοποιηθούν άλλοι μηχανισμοί, να υπάρχει μια σοβαρή αφύπνιση στο νέο και να πει ότι ναι, πάνε να δουλέψω με 540 και αν προχωρήσω καλά, γιατί η εταιρεία μας το κάνει, δίνει περισσότερα κινήτρα οικονομικά για να μπορέσει να επιβιώσει και ο νέος. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε μαζί χέρι-χέρι στην προσπάθεια που στείλουμε με τον εργαζόμενο. Δεν είμαστε ξένο σώμα. Ένα σώμα, μια ψυχή είμαστε για να πετύχουμε. Αν πετύχουμε εμείς, θα μείνουν αυτοί στη δουλειά. Mm-hmm. Αν αποτύχουν αυτοί στη διαχείριση του κρέατος, στη διαχείριση του καταστήματος, θα αποτύχουμε κι εμείς και θα κλείσουμε. Τώρα να ρωτήσω κάτι για να συγκρίνω σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες με τους οποίους μιλάμε, ανθρώπους αγοράς. Στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή μετά το 10, έκαναν όλοι τα μεγαλύτερα άλματα στις εξαγωγές. Το ίδιο συμβαίνει και με εσάς. Εμείς, κοιτάξτε, υπάρχει μια οπτική γωνία και ένα βλέμμα για να γίνει αυτό, αλλά από τη στιγμή που καθιερωθήκαμε και η καθιέρωση αυτή κερδίζεται από το κατανοητικό κοινό, το οποίο μας εμπιστεύτηκε και μας ενθάρρυνε στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε και άλλα καταστήματα, γιατί ο στόχος μας είναι στη Θεσσαλονίκη μέσα στο τρέχον έτος να δημιουργήσουμε άλλα 3 καταστήματα τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, είναι να στήσουμε καλά αυτό το μηχανισμό των καταστημάτων, να ικανοποιήσουμε και κάποιο άλλο τμήμα και μέρος της πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγάλη πόλη, η συμποτεύουσά μας είναι μια μεγάλη πόλη και εμείς ακόμα δεν καλύψαμε χωροταξικά όλα τα τμήματα της πόλης, δηλαδή δεν έχουμε πάει ακόμα στην Καλαμαριά, δεν έχουμε πάει ακόμα στα Σταυρούπολη, πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες υποποθέσεις, να στηθούν και άλλα καταστήματα, να καλύψουμε τις κατανοητικές ανάγκες των περιοχών, στον ζωτικό χώρο, τον δικό μας το αλλαδικό. Και μετά θέλετε να δείτε έξω. Ναι. Και μετά να δούμε λίγο. Δεν αποκλείσαμε όμως αυτό το βλέμμα να το κοιτάμε προς το εξωτερικό. Γιατί και αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο για να έχουμε γερά τα πόδια σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε στο εγχείρημα. Αλλά πάντοτε θέλουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του Έλληνα καταναλωτή, γιατί αυτός μιλάει τη γλώσσα μας. Και αυτός κοιτάει στα μάτια με τη γλώσσα του σώματος και τον καταλαβαίνουμε όταν μας κοιτάει το πόσο ενθουσιασμένος είναι σε αυτό που προσφέρουμε. Αυτό είναι το ανεκτήμητο για μας εργαλείο, αυτή η ανεκτήμητη προσφορά την οποία μας προσφέρει ο ένας καλοτερνατής, που μας κάνει να πατάμε γερά και να πετάμε πραγματικά σε καινούριους δρόμους δημιουργικούς. Όπως και για τη Φάρμα Μπέλα, για κάθε εταιρεία, να ξέρετε ότι ο φόκους θα είναι στήριγμα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει σε αυτές τις συνθήκες να παλεύει κανείς, να προσφέρει, να δώσει θέσεις εργασίας και να κρατηθεί στον ανταγωνισμό. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους σας. Για την δυνατότητα που δώσετε. Να είστε καλά. Πάντα καλά. Καλημέρα. Φόκους 103,6.